Πάντα με ενδιέφερε να μπορέσω να φέρω την επιστήμη και την καινοτομία στου ανθρώπου και να, να φτιάξω φάρμακα. Οι άνθρωποι μα ανοίγουν καρδιέ κάθε μέρα. Και εγώ το βλέπω με δέο αυτό το πράγμα. Αλλά για να μπορούν να το κάνουν, θα πρέπει να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικά υγιέ. Και αυτό το διασφαλίσαμε. Και είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό. Και πώ ασχολήθηκε με την υγεία, Είναι η μητέρα μου γυναικολόγο. Ο ο Πατέρα πώς... μου γυναικολόγο. <laughs> 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 και ένα εγώ είμαι γυναικολόγο. Και κανεί από του δυο μα δεν έγινε γυναικολόγο. Κανεί μα δεν έγινε γυναικολόγο ή γιατρό. Μεγαλώνοντα εδώ και δεν ξέρω πώ θα σένα ήταν, θα γίνει γιατρό. Γι' αυτό νόητο ότι θα γίνει γιατρό. Τι άλλο θα γίνει. <laughs> ναι. Για μένα δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο σαν διαδικασία το να κάνω navigate σε μια καινούργια χώρα και να μπορώ να επιλέξω το πεδίο ε, σπουδών και κατ' επέκταση επαγγελματική αδιαδρομίας και να μπορώ να το υποστηρίξω. Όταν ήμουν μικρο, μικρή, ήμουν στο νοσοκομείο συνέχεια με τη μαμά μου και όλοι οι συνάδελφοι συνέχεια ρωτούσαν τι γιατρό θα γίνει. Σίγουρα αυτή είναι η ατροπή, υπάρχει ακόμα. Μουσική Πάντα με ενδιαφέρε να μπορέσω να φέρω την επιστήμη και την καινοτομία στους ανθρώπους και να, να φτιάξω φάρμακα. Και πιο πρόσφατα ήμουν σε μια εταιρεία βιοτεχνολογίας στην Αμερική που φτιάχναμε φάρμακα γύρω από τη μακροζωία, αλλά ουσιαστικά ήταν για πολλέ διαφορετικέ αρρώστιε. Ήταν για το μυαλό, για την καρδιά, για καρκίνου. Αν δεν έχει και αυτόν τον τρόπο να δομήσει μια εταιρεία, να βρει χρηματοδότηση, δεν μπορεί να φέρει την ιδέα από το εργαστήριο στην αγορά και εν τέλει στην υπηρεσία των, των, των ανθρώπων. Το καλό είναι ότι και εδώ υπάρχουν πάρα πολλέ startups. Έχει ξεκινήσει μια καινοτομία. Και έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό να κάνουν πράγματα. Οπότε έχω πάρα πολύ αισιοδοξία και για το μέλλον και νομίζω ότι κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθει και η βιοτεχνολογία εδώ πέρα. Ε, οπότε ανυπομονώ. Ένα κομμάτι που μου αρέσει εμένα είναι η συλλογή και η μόχλευση κλινικών και άλλων δε, λειτουργικών δεδομένων mm -hmm. την υγεία για να γράφει τεχνητή νοημοσύνη. Mm -hmm. Και έχουμε πάρα πολλού συλλογοτρόφου που ασχολούνται με αυτό και στι ΗΠΑ mm -hmm. και στον ΕΒ. Έχουν πάρα πολύ πάνω σε αυτό το, το αντικείμενο. Έχουμε κόσμο σε πάρα, πάρα πολλά σημεία. Προφανώ στι ΗΠΑ, <συστά> αλλά όχι μόνο στη Βοστόνη. Στην Ευρώπη, στη Ρωσία, έχουμε και στην Αφρική. Και είμαστε πολλοί και είμαστε σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Είναι ωραίο το ότι είμαστε τόσο πολλοί. Και Να πούμε και αυτό μου το έλεγε πριν πούμε η Αλεξάνδρα, ότι η Αλεξάνδρα πήρε την υποτροφή. Γεννήθηκε μάλλον το 1997. <συστά> Εγώ πήρα την υποτροφία μου <συστά> <έγω> το 1998. <συστά> <συστά> Οπότε αυτό έρχεται μόνο το λίγο σοκαριστικό. Αλλά δείχνει επίση και τη διαχρονικότητα που έχουμε στι υποτροφίε που το ίδρυμα δίνει. Κυνηγώντα την τύχη μα σε διάφορα σημεία του κόσμου, προσπαθούμε να αλλάξουμε την κοινότητά μα εκεί, τοπικά. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει αριστεία σε γωνιέ τη πόλη μα που δεν κοιτάζει πολύ κόσμο. Mm. Το να είμαστε πιο συμπεριληπτικοί σε αυτό το κομμάτι σκέψη, πιο ανοιχτοί σε ιδέε, έτσι ώστε να μπορούμε να τι αποδεχτούμε από όπου και αυτέ προέρχονται, μα κάνει ένα οικοσύστημα ανθρώπων, μια πόλη που εγώ θέλω να ζω σε μια τέτοια πόλη. Το ίδιο θα έλεγα και για την οικονομική εξηγίαση του, του δικού μα νοσοκομείου, του Νάσιο Κατοικιωτικό Κέντρο. Το να δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίε υγεία, γιατρού, νοσηλευτέ, να κάνουν μικρά, μεσαία ή μεγάλα θαύματα καθημερινά. Οι άνθρωποι μα ανοίγουν καρδιέ κάθε μέρα. Και εγώ το βλέπω με δέο αυτό το πράγμα, αλλά για να μπορούν να το κάνουν, θα πρέπει να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικά υγιέ. Και αυτό το διασφαλίσαμε και είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό. Εσύ. Στο τομέα της μακροζωίας που, που ενδιαφέρομαι, είμαι πάρα πολύ περήφανη που στην εταιρεία που ήμουν για να πτήσουν φάρμακα για διαφορετικές αρρώστιες, η μία για παράδειγμα απευθύνεται στις γυναίκες που ε, μπαίνουν στην αμυνόπαυση νωρί και τους βοηθάει να έχουν αρκετά χρόνια περισσότερο για να μπορούν να μείνουν έγκυς και να κάνουν μωρά, που αυτό για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και για, για τις εταιρείες. Εταιρείες Δηλαδή, το, το επίτευγμά σου είναι ότι βοηθά αυτέ τι γυναίκε με προκειμένου. Η αίσθηση του ξεκίνησα κάτι που μπορεί να βοηθήσει εκατοντάδε, χιλιάδε άτομα είναι κάτι που πραγματικά μου φέρνει πολύ μεγάλη χαρά. Εμένα το όνειρό μου, δουλεύοντα στο τομέα της μακροζωίας είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάρμακα που θα μπορούν άνθρωποι στην ηλικία μου πιο μικρή από μένα να αρχίσουν να σιγά σιγά να προσέχουν τον εαυτό τους από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν φτάσουν σε μια ηλικία 70, 80, 90 χρονών Πιο κοντά στη δική μου ηλικία δηλαδή, <laughs> το κατάλαβα, okay. <laughs> να μπορούν να είναι ενεργοί, να είναι χαρούμενοι, να είναι παραγωγικοί <laughs> και να είμαστε να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο σε ένα μικρό ποσοστό.